Εβίωνες μετά από 12 ολόκληρα χρόνια είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ανωδική πορεία της επιχειρηματικότητας, τόνισαν κορυφαία στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς στη συνάντησή τους στα Χανιά με τις διοικήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του ΤΕΕ. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο επαφών του στην Κρήτη, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χατζηνικολάου, εξέφρασε το ενδιαφέρον του ομίλου για την στήριξη των επιχειρηματιών του νησιού μέσα από κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να εξυπηρετείς τον πελάτη, να τον αφουγκραστείς προσεκτικά για να καταλάβεις τι ακριβώς είναι αυτό που ζητεί, και η δικιά μας η δουλειά δεν είναι να πουλήσουμε, η δικιά μας η δουλειά είναι να διαμορφώσουμε προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτές τις ανάγκες του. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς εκτίμησε ότι το 2023 θα γίνουν ορατά τα αποτελέσματα των δυνατοτήτων που ανοίγονται μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διοχετεύεται μέσω των τραπεζών. Λοιπόν, υπάρχει κάθε κίνητρο για μας να συμμετέχουμε και συμμετέχουμε δυναμικά. Και ενώ αυτό το πρόγραμμα άρχισε από το 2021, το 2022 το είδαμε να ανδρώνεται. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη, η Τράπεζα Πειραιώς έχει σχεδιάσει συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται και καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Καταρχήν, το πρόγραμμα του RRF κινείται κυρίως προς πράσινες επενδύσεις, ψηφιακές επενδύσεις και αυτά. Πολλοί από τους τομείς στους οποίους η Κρήτη πρωτοστατεί, όπως είναι ο τουρισμός, αλλά και κυρίως μία ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα με έναν τρόπο που είναι ευαίσθητο στο περιβάλλον, είναι σίγουρα μέρος αυτών των προγραμμάτων. Χρηματοδοτώντας προγράμματα για κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, δια του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, διαβεβαίωσε ότι παραμένει προσιλωμένη στον στόχο της μετάβασης στην πράσινη οικονομία.